Εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό το τραπεζομάντιλο που φοράς? Τι είναι αυτό, για. Μιλάς σοβαρά στον κόσμο. Θα στρώσεις το τραπέζι. Μιλάς σοβαρά στον κόσμο. Ήρθε με το τραπεζομάντιλο. Τέλειες. Για χαρά. Στραχωρεμένο σε βλέπω. Τι, έγινε τίποτα στα γενέθλια? Χάλασε. Τα γενέθλια, χάλασε η δουλειά. Τα κεράκια δεν πιάσαν. Α, δεν πιάσαν τα κεράκια. Τα πήγαν στο χαριλάο. Αφού στο χαριλάο ήταν. Καλά, 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 καλά. Ωραίος ο Μπορέλερες. Τους άκουσα σήμερα τους Ηρακλειδείς. Και? Το πρωί, 11 η ώρα, άνοιξα το ραδιόφωνο. Το πουλό να φύγει, δεν αντέχω, τα μυαλά μου πονάνε, να πούμε, τα νεφρά μου πονάνε, φωνάζε. Ωραία μπάλα έπαιξες. Για τον Ηρακλή θα μιλήσω. Δίδαξες ποδόσφαιρο, δίδαξες ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Τρούλινγκ. Καλημέρα, Μπουγκάτσα, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Τρέγια, καλά, όλα καλά. Τι έγινε, το κάναμε άγαλμα τον Καρσία? Όχι ακόμα, ε. Το κάνουμε. Δεν πα στον Καγκάτσα θα φτιάξουν. Έτσι ακριβώς, ναι. Εσύ γάβρε καλά, δύο γκολ offside σήμερα. Και ένα Γιαργιανή, τρία. Δεν ξέρουμε για τους Αριανούς. Ένα γκολ offside το Ολυμπιακό. Δύο. Ένα. Το πρώτο δεν ήταν. Το Άρη που το είδε το offside. Το πρώτο δεν ήταν. Εάν δεν ήταν. Του Άρη δεν ξέρουμε. Του Άρη δεν ξέρουμε. Του Άρη δεν είδαμε φάση να αμφισβητούμε. Όχι και να βλέπαμε. Εφόσον και κύριε Φιλμέ δεν έχει κάμερα στην ευθεία, λυπούμαστε πολύ. Για το πέναλτι που ζητάει, για το πέναλτι που ζητάει ο Πανσεραϊκός, υπάρχει επαφή, τώρα δεν ξέρουμε ούτε εκεί. Γιατί ούτε εκεί έχει. Εκτός δεν έχει. Δεν το ξέρουμε ούτε εκεί. Εκτός περιοχής. Παντελόνι, γιατί το έχεις αυτό? Για να αερίζω τα φρύδια σου. Ναι. Εσύ γιατί δεν είμαστε με το τραπεζομάτιο? Μου ήρθες και με το κομποσκήνι του Εφραίμ εδώ πέρα. Θα σε προστατεύσει ο Θεός. Άμα δεν σταματήσει τις μάζες και τις ξάπλες, καλός άνθρωπος Εφραίμ. Θα πάρει τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα πάρει? Τόσο λεφτά έχει. Κάποιος πρέπει να πάρει τον ΠΑΟΚ με μαύρο χρήμα. Ας κάνει μια αγαθοδοργία, ας πάρει ένα προπονητή στον Ηρακλή. Έτσι, όχι. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε, ο Γρηγόρης ο Κόκκινος είναι ο συμπαρουσιαστής μας στην πρωινή εκπομπή, 11 με 1. Μάγουλο Βερίκοκο, φραπέ, σας το παρουσιάζω. Ποιος είναι αυτός? Την ώρα της εκπομπής δεν απαντάω στο κινητό. Την ώρα της εκπομπής δεν απαντάω στο κινητό. Κοίτα βυζιά. Θα φας παλιάρα πάλι. Καψούλα. Κοίτα βυζίκι. Την ώρα της εκπομπής. Δεν με τα βυζιά που θα ασχοληθεί. Μιλάμε με τον κόσμο τώρα. Έλα καλά σου λέει. Ρε άντε ρε ξεκίνα. Η θιά μου συγχωρεμένη και κάτι σουτιά είναι αφημένα. Δώσε ένα φόρες τώρα, ξέρεις οι Ιάπωνες. Πω τι γάλα. Φορώνε και σουτιά. Τι νουνου βγάζει. Να θέματα πεθαμένα. Πάντως σου να δοκιμάσεις από χέρα. Τι να θεμάσαι ρε, σώμα είναι αυτό. Κοιτάξτε τον παιδιά. Το δικό σου δεν μου λες, φυσικό είναι. Και μαλλί, κοίτα, κάγκελο. Ενώ το δικό. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα. Με τι λούζεσαι? Κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Με τι λούζεσαι? Τι να το κάνουμε, τι έγινε? Κινδυνεύουμε, κινδυνεύει η ομάδα. Κινδυνεύει ο Ηρακλής. Δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Βρε, άμα δεν σφύριζαν τον Περούκα ανάποδα, θα ήσουν από κάτω. Δεν κινδυνεύει ο Ηρακλής. Δεν κινδυνεύει ο Ηρακλής. Κοίταξε, θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε πρώτος. Ο Άρης είναι πολύ πιο ψηλά, δικαιούται να μιλήσουν τα παιδιά για τα παιχνίδια. Α, θα συντονίσει για την εκπομπή. Συντόνισε. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Αν διαφωνούν οι κύριοι, όχι, δεν κουνούν. Πρώτο είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει πλάκα. Πλάκα κάνει. Εντάξει. Καταρχήν έχει πολύ ήλιο γιατί όλοι μεγαλώνουν. Καλά, στο Χαριλάο δεν έκανε πλάκα όμως. Δεν έκανε πλάκα. Στο Χαριλάο δεν έκανε. Τον κάναμε πλάκα. Έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα. Με ποιον έπαιξε? Με τη δεύτερη ομάδα. Πώς έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα? Πώς ήλπαν από τον Ολυμπιακό? Γιατί έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα? Ποιος ήλπε? Κανένας. Στο Χαριλάο ποιοι ήλπαν? Κανένας. Ποιος ήλπε? Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει λίπο. Αυτό είναι το νόμιμο. Δεν υπάρχει λίπο. Δεν υπάρχει λίπο. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ποιο έλειπε εσύ που ξέρει? Γιατί σου λέει η Ηρακλή. Ποιο έλειπε εσύ που ξέρει? Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά. Ποιο έλειπε εσύ που ξέρει? Δεν υπάρχει λίπο. Εσύ ξέρει. Σε μια ομάδα που κάνει. Θα μα το λάθο. Σε μια ομάδα που κάνει 50 εκατομμύρια ευρώ δεν υπάρχει λίπο. Μα όχι, εννοεί α πούμε από του 11 α πούμε. Δεν υπάρχει λίπο. 11 δάτου. Να μα πει ο κύριο Ραπτόπουλο ποιο έλειπε. Δεν θυμάμαι. Αλλά άμα δεν θυμάσαι πώ λε βλακή. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Καταρχήν για Άρη δεν μπορούμε να πούμε γιατί τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν. Τι να βγάλει αυτό? Αυτοί είπαν ότι τον κόλλο κανονικό. Όχι, περίμενε, δεν άκουνα. Δεν παρακάλεσα. Ο Άρης έπαιξε καλά, εγώ είδα φάση. Ένα λεπτό. Τι φάση, με τις φάσεις μπορεί να πει. Πείτε αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Τα παιδιά αυτά που θέλουν και θα μας αφήσετε να μιλήσουμε. Εγώ προσωπικά. Θα ξεκινήσουμε τα παιχνίδια και από εκεί πέρα. Εγώ προσωπικά δεν πήγα στο μάζι, γιατί ήμουν και άρρωστο, θα μιλήσει ο Νίκος. Εγώ δύο λεπτάκια θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω πολύ. Άρρωστο είσαι. Ήμουν άρρωστο από Πέμπτη από βράδυ μέχρι. Καλά, εσύ από τις μισές μέρες του χρόνου άρρωστο. Πώς με λες άρρωστο. 39 πήρε το έκανα κεφάλαιο. Είπα εγώ τι να κάνω. Είσαι άρρωστο. Περαστικά. Τα αντισώματα δεν υπάρχουν. Είναι κλειδωμένα στο υπόγειο. Δεν υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε το σώμα. Τη μια λείπει η μίξα τρέχει, την άλλη πονοκέφαλο έχει, την μια πονάει μέσα του, την άλλη που να. Το κύριε φυλακή το στόμα. Ούτε μη δεν υπάρχει. Για σένα μην υπάρχει. Τέλος πάντων, ξεκινάμε τον ΠΑΟΚ. Ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Σου άρεσε? Όχι. 0-0 έπεσε μέσα. Μου τη λες? Καλά κάνεις.
Αφού στη λέω κι εγώ, μου τη λες κι εσύ. 0-0, έπεσε μέσα. Έπεσε. Σου είπα διπλό, Πάο. Τι είπε? Σου είπα διπλό. Εσύ το είπε το διπλό στο Πάο, γιατί θε να τα έχει καλά με του Παοξίδε. Και να κάνει δημόσια σχέση. Δεν είπε ότι διπλό επειδή το πήρε. Για το ένδοτο του Μέτροσπορ, 8 στα 8. Ναι. Το ότι, το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ότι θα λιώσει η ΑΕΚ στο καμίνι τη Τούμπα το έγραψε για την ΑΕΚ, για τον Άρη δεν το έγραψε. Εκτέθηκε. Εκτέθηκε. Είπα εγώ δεν εκτέθηκε. Την πρώτη φορά ή τελευταία είναι. Τι κοιτά. Σου άρεσε που κάνω ζώμη το άρμα, τι θε. Ο το μουσ, γιατί τα αφήνει το μουσ. Το μουσ, γιατί τα αφήνω. Για να κρύβει το προβούλι, γιατί. Για να κρύβει το προβούλι. Το προβούλι. Δεν μου λε. Καθρέφτη, έχει σπίτι. Ωραία, εγώ κοίταξε. Ή του έχει καταργήσει. Για κοίτα. Για πε. Για να σε δουν πρέπει να πάρουν δύο κάμερε. Δύο. Αυτό δεν είναι. Κοίτα αυτό λέμε. Είναι τρικάμερο. Κοίταξε. Αυτό εδώ πέρα είναι. Κοίτα γλυκά που έχει εδώ. Κάτσε να δω, γιατί εγώ δεν ξέρω και από τηλεόραση. Δηλαδή πώ φαίνομαι καλά. Καλά. Σε δείχνει μερικά κιλά παραπάνω τηλεόραση. Γιατί ξέρει τι τηλεόραση. 91 κιλά. Πώ είσαι. 91. Καλά, πριν ένα μήνα 98 ήσουν. 91 κιλά. Δηλαδή, σε ένα μήνα, συγγνώμη ρε παιδιά, είναι περίεργο. Ένα μήνα 8 κιλά. Άμα πάθω καρκίνο, πάντω ο ένα υπέστη ω τάση. Δεν σε κόβω. Δεν με κόβει. Εσύ χτυπήσει, δεν χτυπήσει. Α, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η μισή από καρκίνο θα πεθάνει. Να μου καεί το καρκίνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Πάο. Τα στατιστικά σου δεν είναι καλά. 3 στου 6. Σοφολογάμε από καρκίνο. Σταμάτα να μιλά για αρρώστιε. Καλά σου λέει άρρωστιε. Υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι οι οποίοι ακούνε, το έχω πει 100 φορέ. Καλά είμαστε. Καλά, εμείς είμαστε σαλεμένοι. Κοίταξε, επειδή είσαι τελείως τρελός, δεν κινδυνεύεις ούτε από καρκίνο ούτε από άρρωστο. Τώρα που χτυπάς το ξύλο, ρε. Θα χτυπήσεις το κεφάλι σου, ίδιο πράγμα. Τι χτυπάς, έτσι θέλω. Που μου επειδή το κεφάλι σου είναι κούφιο, χτυπάει το ξύλο σου. Φόρμα με παπούτσι. Συγγνώμη, την άλλη φορά θα φορέσω σμόκι για να έρθω στην εκπομπή, ρε. Φόρμα με πολιτικό παπούτσι. Γιατί εσύ ξεκούμπο το κάνει εκπομπή, εμά μα λε φόρμα. Σε λίγο θα μα τον ακουμπήσει κιόλα, δηλαδή. Φόρμα φοράμε. Ακούω. Ο Πάοκ, το Πάοκ το παιχνίδι το χωρίζω με πατέρια σε τέσσερι ενότητε. Το παλτό Αθανασιάδη σε βάλε γκολ. Το παλτό Αθανασιάδη. Δεν είπαμε, είναι παλτό, δεν είναι έτοιμο. Το παλτό. Πε ότι είναι έτοιμο. Όταν θα μου δοθεί, πες ότι είναι έτοιμο. Εγώ λέω το παιδί αυτό πρέπει να παίρνει ευκαιρίε. Ναι. Κάντε τον Τουρσουνίδη κι αυτό να το χάσετε σε δύο χρόνια. Να τον κάνουμε Τουρσουνίδη. Κάντε τον Τουρσουνίδη κι αυτό. Πώ τον κάνουμε Τουρσουνίδη. Κάντε τον Τουρσουνίδη κι αυτό να βρε. Ένα παίκτη που πέρσι μπήκε με τη Λάρισα. Έβαλε δύο γκολάρε. Σε ποιο μάτσο. Με τι λες, τελευταία αγωνιστική. Δεν υπήρχε αγωνιστικό ενδιαφέρον. Δεν έχει σημασία. 0-3-4-3, λέγε παρακάτω. Δείχνει ότι ξέρει 100 κιλά μπάλα. Όχι, δείχνει ότι έχει έμφαση στον κόλ. Άλλο ξέρει μπάλα. Δείχνει ότι ξέρει ποδόσφαιρο. Δείχνει ότι έχει έμφαση στον κόλ. Δουλεύει. Θε να πάρω και εγώ λίγο θέση. Βεβαίω να πάρει. Ναι. Ο Αθανασιάδη έχει αποδείξει ότι. Πότε τα απόδειξε. Όποτε έπαιξε, μου δόθηκε ευκαιρία. Ναι, τι απόδειξε. Απέδειξε ότι μπορεί να παίρνει τι κατάλληλε θέσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Έχει πάρα πολύ καλή επαφή με τον γκολ. Σωστό. Εντάξει. Και είναι, από ό,τι δείχνει, είναι παίκτη περιοχή. Σωστό. Αθανασιάδης. Σωστό. Έτσι. Πράγμα που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι λείπει από τον Πάο. Σωστό. Πράγμα που το Αθανασιάδη το βάλατε στη σωστή θέση, ενώ τον Φουκαρά τον. Πώς το λένε τον Νικοδόμο, τον Χριστοδουλόπουλο, του αλλάξατε τα φώτα. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ στο πρώτο 25 λεπτό υποφερτό, ο οποίος πλαγιοκόπησε 6 φορές με το Λάκη και 2 με τον Κονσεϊσάο και την πρώτη του ευκαιρία την έκανε όταν υπήρχε στήριγμα στη δεξιά πλευρά από το Βερόν στον Λάκη, έγινε η πρώτη ευκαιρία. Είχε την κατοχή της μπάλας, έκανε 2 ψιλοευκαιρίες και από το 25 και μετά έχασε όλο το κέντρο. Ξαφνικά ο Θρασίβουλος άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες, ξαφνικά ο Θρασίβουλας πήρε το κέντρο και ξαφνικά ο Θρασίβουλας άρχισε να δείχνει ότι αναζητά κάτι περισσότερο από το 0-0. Έτσι βγήκε περίπου το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από 25 λεπτά, από 22 λεπτά το κάθε... Πριν συνεχίσεις, να σου πω ότι η στατιστική λέει ότι ο Πάκ ήταν ακριβώς τις διπλάσεις προσπάθειες από τον... Προσπάθειες έκανε, ρε. Προσπάθειες. Έκανε. Προσπάθειες. Είπαμε, δεν έκανε. Έκανε. Τις διπλάσεις. Τι σημαίνει προσπάθεια τελική. Οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια. Λένε πολλές φορές και πολλές φορές λένε τη μισή αλήθεια. Εμείς εδώ είμαστε να αναλύσουμε την άλλη μισή. Κατοχή μπάλας, μπέλε. Ναι, την έχασε από το 25 και μετά την κατοχή μπάλας. Αν θυμάσαι καλά. Η κατοχή μπάλας όλο τον πρώτο ημίχρονο. Άσε το πρώτο ημίχρονο μιλάω. Πρώτο ημίχρονο μιλάω. Κλείστε το κινητό. Πρώτο ημίχρονο μιλάω. Και βάλτε στο θόρυβο. Άντζα Στορτίδης Πατζατζόγλου Τζόρτζεβιτς εκτός. Γκαλέτη Κοβάσεβιτς Πάγκο. Α. Άντζα Στορτίδης Πατζατζόγλου Τζόρτζεβιτς εκτός. Τώρα μιλάμε για τον Πάο. Γκαλέτη Κοβάσεβιτς Πάγκο. Στον Πάγκο ήταν. Σταμάτα να αποσυντονίσει. Στο δεύτερο του έβαλε. Δεν κατάλαβα. Δεν ξεκίνησαν λοιπόν. Σωστό. Μόνο ο άντρα που ήταν τραυματισμένο. Να βάλουμε την πατερίτσα. Φυσικά αυτό που σε έστειλε όταν κατέβαινε στην Τούμπα στο κύπελο με τη δεύτερη ομάδα στο 3-1 ήταν καλά εκεί. Σωστό. Καλά ήταν, γίνεται μια χαρά. Λοιπόν, να τελειώσουμε τον Πάο. Αυτό που σου έστειλε. Και πάρτε το τσιγάρο από εκεί πέρα να μην σκοτώσει. Δεν ανάψω. Πρώτον γιατί απαγορεύεται. Δεν ανάψω. Μπορώ να το κρατάω. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Πάοκ αυτό που θέλαμε να δούμε ότι μπαίνει. Μέχρι και τον γκολ που έβαλε.
Λοιπόν, ο Αναστασάκος δεν υπήρχε στο παιχνίδι. Ο Πάοκ έπαιζε με 10 παίκτες. Αυτό το πούμε από τον κόσμο να καταλάβει. Πιστεύω ότι στον Αναστασάκο, γιατί μας και αναφέρθηκες, στην αλλαγή που έκανε το Μπακαγιώκο το 70 και έβαλε το Μπαλάφα. Δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Θα μπορούσε κάλλιστα να βγάλει τον Αναστασάκο και να βάλει τον Μπαλάφα. Και αυτό είναι απάντηση στο φίλο που λέει μήπως ο Κλάους είναι για δουλειά πέντε. Όχι, όχι, άκου, άκου. Πρέπει να πεις αυτό το παλικάρι. Γιατί έχει αποδείξει όποτε και στα φιλικά και στα επίσημα μάτια ότι προσπαθεί και ότι έχει επαφή με τον κόσμο, πρέπει να το δουν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Φυσικά είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι δεν πρέπει να το φουσκώσουν οι κατάλληλες. Είναι ανέτοιμο ακόμα το παιδί. Για να μην μείνει και αυτός, έχει πάρει αυτό. Να μην μείνει και αυτό. Όχι βέβαια. Να μην μείνει και αυτό αιώνιο ταλέντο. Όπως έβλεπε τον Σουνίδη. Πάντως τώρα ένα Πατζάκο τον βοηθάνε από σαρδέλα να τον κάνουν γαρίδα και να τον πουλήσουν αστακό. Άκου τώρα. Καταρχήν ο Αραμπατζής δεν ήταν ποτέ σαρδέλα. Σαρδελίτσα είναι. Ξεκίνησε σαν γαρίδα στο πάνω. Ναι, σαρδελίτσα είναι. Αμυντικά σαρδελίτσα είναι. Μην πάμε στα επιμέρους, να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν μέχρι τον γκολ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο με έναν Μπακαγιώκο ο οποίος έπαιζε σε τρεις θέσεις. Έναν μαγικό Μπακαγιώκο. Ο οποίος ανάγκησε που τον έβγανε έτσι. Και σωστά. Ένα Βερόν ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο αρκετά. Και έναν ΠΑΟΚ ο οποίος και ο Κονσεϊσάο ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο κατά 30-40%. Ο Γλυκούλης ανέβηκε. Ο Γλυκούλης. Το Λάκι το Γλυκούλη το βλέπεις. Ποιο Λάκι. Στην τηλεόραση, δεν στο καταλάβεις. Γιατί Γλυκούλη μας τον έλεγε. Γλυκούλης ήταν. Και κατηγορούσε κάποιους γιατρούς που αποχωρήσαν και κάποιους που ήρθαν. Έτσι, αλλά αυτός ο Γλυκούλης βλέπεις ότι από τα 11-12 μάτς που έχει δώσει φέτος, στα 6 είναι ο καλύτερος παίκτης. Στα 4. Μην το δεις με τον Σαντοκόκκινο και να ξαπλώνεται κάτω. Μην το δεις να ξαπλώνεται κάτω. Εσύ όλους έχεις πεθάνει και σου λέω να μην ξαπλώνεις εσύ. Θα μπορεί να πιω μπροστά να βγει. Γιατί όπως κάνει τώρα με τον Λούπε έφτει ο ίδιος μέσα. Δεν έχεις κάποια κανάλα, γορίλα. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με το παιχνίδι. Γιατί τώρα διακόπτουμε για ανούσια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μέχρι που έβαλε τον γκολ ήταν αυτός που θέλανε να δουν οι οπαδοί του. Με καλά στατιστικά, με κίνηση από τον άξονα, με πλαγιοκοπήσεις από αριστερά περισσότερο γιατί ο Λάκης δεν μπορούσε να φανεί στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι που βάζει τον γκολ. Από εκεί και πέρα ο Σάντος αποφασίζει να αποσύρει τον Μπακαγιώκο για να βάλει τον Μπαλάφα. Δίνει λοιπόν. Ο Σάντος κάνει αυτό το οποίο κάνει πάντα. Ναι. Πετυχαίνει γκολ και κοιτάει να το κρατήσει. Όχι, περίμενε. Πάντα. Το να δώσω εγώ την ευκαιρία στον αντίπαλό μου να πάρει την κατοχή της μπάλας, να εγκατασταθεί έξω από την περιοχή μου και με ορθόδοξο ή ανορθόδοξο τρόπο, με γκολ κανονικό ή χέρι, να δώσω την ευκαιρία στον αντίπαλο να διεκδικήσει. Ότι μέχρι εκεί που ήταν ο Μπακαγιώκο και ο Λάκης, ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει ο Δρασίβουλος. Από τη στιγμή που βγήκε ο Μπακαγιώκο και μπήκε ο Μπαλάφας, ανέβηκε 30 μέτρα ο Δρασίβουλας απάνω. Καταρχήν τον Μπακαγιώκο, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Είχαν να ασχοληθούν με τον Μπακαγιώκο 2 και 3 παίκτες του Δρασίβουλου. Ναι, δεν βγαίνει. Έτσι. Βγήκε ο Ρόκας, βγήκε ο Μπάκος, ο κεντρικός, βγήκε ο αριστερός ο Μπακ. Τρία άτομα μπροστά κάναν υπεροχή. Δεν σου λέω ότι ο Θρασίβλος είναι μεγάλη ομάδα, η σπουδαία ομάδα. Του έδωσε το δικαίωμα, κύριε Σάντος, να βγει μπροστά και τα. Κι αν ο ΠΑΟΚ. Έβαλε 3 γκολ στην ΑΕΚ. Κι αν ο ΠΑΟΚ. 0-3. Ναι, κι αν ο ΠΑΟΚ, σωστό. Κι αν ο ΠΑΟΚ έβγαινε ισοπαλία, σήμερα θα ουρλιάζατε όλοι για το Σάντος. Το ούρλιαγμα αυτό εδώ δεν το ακούμε γιατί έκανε το Κλάους Άλοφς την παλιά, την κολάρα μέσα στην περιοχή και τελείωσε το μοντέλο. Κάποια αρνητικά σχόλια. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν θα είχε και αυτό που λες ότι θα ουρλιάζανε. Θα ουρλιάζανε, υπάρχουν οξύδες τώρα, ηρεμόλ. Θα μπορείς να ουρλιάξεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει ποδόσφαιρο σκοπιμότητος, δεν παίζει ποδόσφαιρο και ουσίας. Εγώ είπα κάτι. Στάσου ρε κόκκινε, έλα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ, τακτική δεν έχει καλή όταν κερδίσει την μπάλα. Πρόσεξε. Όμως. Δεν έχει ανάπτυξη, νομίζω. Περίμενε. Έχει ανάπτυξη. Δεν έχει την ανάπτυξη. Τακτική καλή δεν είναι. Δεν έχει την ανάπτυξη πάνω δουλεμένη από τον προπονητή σαν ομάδα. Τι έχει ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ και το Σάντος το σώζουν μεμονωμένα κάποιοι ποδοσφαιριστές. Είτε λέγεται Κοντρέρας αυτός που ήταν από πίσω. Πολύ μεγάλο. Είτε λέγεται τον Γκαρσία. Είτε λέγεται τον Βερόν. Είτε λέγεται τον Μουσλίμα. Και ο Μπακαγιώκο πλέον. Και ο Μπακαγιώκο πλέον. Σώρο και τον Ολυμπιακό. Ναι. Φάνηκε λοιπόν σήμερα, χθες μάλλον, ότι ο ΠΑΟΚ σε επιθετική τακτική, δηλαδή παραγωγική τακτική, είναι όχι αδούλευτος, δεν είναι τόσο καλά δουλεμένος. Αδούλευτος είναι ο Ηρακλής. Θα τα πούμε αργότερα. Σε επιθετική τακτική. Αδούλευτος. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στηρίζεται σε ατομικές ενέργειες περισσότερο των παιχτών του παρά σε αυτοματοποιημένες κινήσεις,
σε εφαρμογές, σε ναυείο, σε χώρους που βγαίνουν μπροστά, στηρίγματα κτλ. Έχει για παράδειγμα ένα Βερόν, ο οποίος έχει το νου να δώσει στήριγμα στο Λάκι για να βγάλει επίθεση από εκεί και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει αγωνιστικό τετράγωνο, να κερδίσει την μπάλα και να μπει. Δεν είναι όμως δουλεμένο αυτό. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ είναι δουλεμένος πάρα πολύ. Μπορώ να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Τι να πούμε άλλο για το παιχνίδι. Γενικότερα για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Τι να πούμε άλλο για το παιχνίδι. Το συγκεκριμένο. Τι είπαμε άλλο. Τι θες να πει. Να προσθέσω. Υπάρχουν πολύ βασικά πράγματα. Καταρχήν, ο μικρός πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Όταν σε τρέχει. Ρε ο μικρός. Ναι. Άμα τρακάρει με τον Τρέγια, θα του έρθει αιμόπτυση. Και έχει σημασία. Θες εσύ να μπει ο μικρός και να φάει 6 μήνες. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής. Ναι. Ο Σόλτσκερ, ο οποίος έπαιζε στη Manchester United, ναι. Ο οποίος είναι πιο αδύνατος. Τι ταχυδύναμη έχει. Τι δύναμη στην ταχύτητα έχει. Τι άτοχη στη δύναμη έχει. Ο οποίος είναι πιο αδύνατος. Τις μετρήσεις ξέρεις. Τις ξέρεις τις μετρήσεις. Λοιπόν, άκου, επειδή εγώ έμαθα για τις μετρήσεις. Έμαθα για τις μετρήσεις. Ο οποίος έμπαινε πάντα αλλαγή και πάντα έβαζε γκολ. Ναι. Και εγώ ρωτήσω τον Τρέγια. Καλό αυτό. Μπράβο. Εγώ ρωτήσω τον Τρέγια. Τον θες τον Αθανασιάδη να σου τον δώσει κάνα κλωτσίδι ο Κυριάκος και να στον αφήσει 8 μήνες έξω. Όχι. Ούτε εγώ το θέλω. Δεν είναι έτοιμο το παιδί. Σωματοτυπικά. Πρόσεξε, πρόσεξε. Μέσα στην περιοχή που λες. Μέσα στην περιοχή που λες. Οι θέσεις του. Οι τοποθετήσεις του. Το έμφυτό του. Αυτό που του έδωσε ο κατασκευαστής. Θεό τον λέει αυτός. Ο κατασκευαστής. Αυτό που του έδωσε ο κατασκευαστής, λοιπόν, που, το οποίο δεν διδάσκεται, δεν μαθαίνεται, απλά βελτιώνεται και δουλεύεται, αυτό το έχει. Αλλά εσύ στη θέση του Σάντος θα τον έβαζες με κίνδυνο. Το παιδί είναι αδύναμο. Και αδύνατο και αδύναμο. Γι' αυτό δεν τον βάζει. Δεν είναι ο Σάντος. Κοιτάει οι προπονητές και μετράνε. Δεν είναι ο λόγος. Η σωματική διάπραξη του Αθανασιάδη, ο οποίος δεν παίζει αυτή τη στιγμή 11 βάθμια. Είναι μεγάλος λόγος. Όχι. Μεγάλος λόγος. Είναι ότι δεν είναι ακόμα ψημένος και το θεωρεί ο Σάντος ακόμα ανέτοιμο. Έτσι. Τώρα, όσο. Μετέφρασε το όπως θες. Κολλάμε σε αστεία πράγματα. Είναι, ναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Χωρίς να παίζει το ποδόσφαιρο, αυτό που θέλουν οι περισσότεροι φίλοι να βλέπουν. Πάω γρήγορα, αποκομίζει μέτρα στην ουσία. Επίτρεψε μου να ολοκληρώσω. Έχει 5 παίκτες οι οποίοι είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Έχει τον κόσμο ο οποίος τον πλαισιώνει και το βοηθάει όλο αυτό το πράγμα. Και με την ανάλογη κίνηση από εδώ και πέρα και με τους άλλους δύο να σέρνονται, μιλάω για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, είναι μεγάλη ευκαιρία. Τέλος. Να μπει στο τσάμπι. Τέλος. Δεν έχουμε πολλή ώρα στη διάθεσή μας. Πάμε δύο κουβέντες. Περνάμε στον Ηρακλή και στον Άρη. Τέλος. Αυτό που αποκομίζω για άλλη μια αγωνιστική Κυριακή είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Παρόλο τις ελλείψεις που έπαιζε τη μισή του ομάδα, κρατήθηκε δεύτερος στην βαθμολογία. Έτσι. Βλέπουμε όλοι τις προθέσεις των διαιτητών. Τι έκανε ο διαιτητής. Έτσι. Βέβαια βλέπουμε ότι δίνει την ασίστ με μπουνιά ο παίκτης του Λεβαδιακού, ο Ρόκας, πώς το λένε αυτόν. Ο Δαλόκας είναι στα 2 μέτρα. Δεν το είδε. Στα 2 μέτρα ήταν και με τον Καρσία. Δεν το είδε. Ο Κάκος δεν το είδε. Ο Κάκος που ήταν. Δεν το είδε. Ο Κάκος το είδε. Ποιος. Τη γροθιά του Καρσία. Εγώ σου λέω. Υπάρχει μια. Δεν είδε το ένα, δεν είδε και το άλλο. Τα δύο λάθη της διαιτησίας στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι η αποβολή του παίκτη του Θρασίβουλου που δεν υπάρχει αποβολή γιατί σηκώνει τη φανέλα μέχρι εδώ. Δεν τη βγάζει. Δεν τη βγάζει και είναι υπερβολικό ο διαιτητής. Εντάξει δεν είναι. Ναι. Αν δεις βυζί. Ο, δεν είδαμε βυζάκι. Στάσου. Βάλε ρησίχα τον το κάνω. Ναι, δεν είδαμε το βυζί, ρε παιδί μου. Μέχρι τον αφαλό τη 20 ήταν απέβαλε. Αυτό λέμε, ναι. Και η φάση που όντω κάνει χέρι ο Ρόκας, εγώ πιστεύω δεν το βλέπει. Δεν νομίζω το κάνει άδικη στον Πάο. Καλό διαιτητή ο Ρόκας. Δηλαδή έπρεπε να στερηθεί ο Πάο 2 βαθμού επειδή δεν το είδε διαιτητή. Εντάξει, και αυτό ο διαιτητής θεωρείται καλός. Καλός, καλός. Έτσι δεν είναι. Καλός. Όλες οι ομάδες έχουν στερηθεί από πολλά διαιτητές. Πότε, είναι από πότε δεν χρειάζεται, απλά χρειάζεται. Τέλος, το είπε. Σε όλο το παιχνίδι δεν έδειξε ότι προσπάθησε. Ξέρετε που τσαντίστηκαμε τον Δαλούκα. Στις δύο κίτρινες που έπρεπε να πει. Κάτι από πότε έγινε να το δείτε αυτό. Στην ίδια φάση. Εκείνο ήταν η παραγωγή. Θέλω κάτι άλλο να απαντήσει αυτό που. Πώς μπορεί και δίνει κίτρινη κάρτα ή ξεκινάει το παιχνίδι εφόσον ο Δάλλας είναι στην περιοχή του. Να απαντήσω. Ναι. Τα θέλει ο κόλος του. 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 Και πώς τα θέλει ο κόλος του. Αυτή η ποδοσφαιρική απάτη. Κάτσε τώρα. Περίμενε. Πάμε πάνω του Γκαρσία. Ακούω τώρα. Και να σου πω και εγώ και κάτι. Αυτό τον Γκαρσία. Δεν με απαντάς. Αυτό τον Γκαρσία θα τον πληρώσει ακριβά. Δεν με απαντάς. Ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά αυτό τον Γκαρσία. Τι να το κάνω που με αυτό τον Γκαρσία. Η γουνιά του Γκαρσία.